Μεγάλη Ελλάδα σε Ελληνούς, σε Ελληνούντας. Ο Σελληνούντας, όπως είναι γνωστόν, ήταν μια σημαντική αρχαία ελληνική πόλη της νοτιοδυτικής Σικελίας. Ήταν αποικία των Ιβλέων Μεγάρων. Ιδρύθηκε το 628 π.Χ. και γνώρισε μεγάλη ακμή στους 6 και 5 αιώνα π.Χ. Καταστράφηκε το 409 π.Χ. από τους Καρθιδόνιους, αλλά ξανακτίστηκε το 408 π.Χ. από τον Ερμοκράτη και καταστράφηκε τελειωτικά το 250 π.Χ. από τον Ανίβα. Στα ερείπια της πόλης, όπως γράφει η Εγκυκλοπαίδεια Μάλιαρης Παιδεία, βρέθηκαν 8 σπουδαίοι αρχαίοι ναοί. Επειδή δεν είναι γνωστό ποια θεότητα λάτρευαν στους περισσότερους, χαρακτηρίζονται για τη διάκριση με τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. Η ομάδα των ναών A, B, C, D είναι του 6ου αιώνα π.Χ. ενώ ο ναός Ε και η ομάδα των τριών ναών ανατελικά της πόλης F, G, H είναι μεταγενέστερη. Σε όλους σχεδόν διατηρείται ο τύπος του Μεγάρου με κλειστό πρόδρομο και προσθήκη δεύτερης κοινοστοιχίας στην ανατολική πλευρά. Ο επιβλητικός ναός Σι στην Ακρόπολη του Σελινούντα οικοδομήθηκε το 550 με 540 π.Χ. Είχε 108 κίονες αραιά τοποθετημένους σε 6 σειρές και σχήμα μακρόστενο. Οι αρχαϊκές μετόπες που απεικονίζουν τον Ηρακλή με τους Κέρκοπες, τον Περσέα να σκοτώνει τη Μέδουσα και άλλα. Ο γιγαντιαίος δίπτερος δωρικός ναός G του Απόλλωνα είναι ο μεγαλύτερος σε διαστάσεις ναός της Μεγάλης Ελλάδας μετά τον ναό του Ακράγαντα. Οι διαστάσεις του είναι 50,07 επί 110,12 μέτρα, ενώ το ύψος των κυώνων του 14,7. Κτίστηκε το 520 με 470 π.Χ. Διαθέτει οπισθόδομο και προναό, ο οποίος στολίζεται με το πρόστυλο από 4 κύουνες στην πρόσωψη και έναν δεξιά και αριστερά ανάμεσα σε αυτούς και τις παραστάδες. Κοντά στην νεκρή πόλη του Σελινούντα βρέθηκαν τάφοι, επιγραφές και τα ερείπια του αρχαιοτάτου ναού της Μαλλοφόρας Δήμητρας. Για να δούμε μία ενδιαφέρουσα πληροφορία που μας δίνει το Πανεπιστημίο του Κέμπριτζ μέσα στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, η οικοδόμηση των ναών ήταν εκείνη που αντιπροσώπευε τη μεγαλύτερη πρόκληση και επίσπευσε τη μεγαλύτερη αλλαγή. Και ας μην υποτιμούμε το γεγονός ότι τα χρηματικά ποσά ήταν πολύ ψηλά. Η μοναδική περίπτωση που γνωρίζουμε το κόστος ανέγερσης ενός ναού στο τέλος της αρχαϊκής περίοδου είναι τα 300 τάλαντα, τα οποία οι κάτοικοι των Δελφών συγκέντρωσαν με κόπο από τον ελληνικό κόσμο για να κατασκευάσουν τους ναούς των Αλκμεονίδων, Ηρόδοτος Β, 180,1, Ε, 62. Το ποσό αυτό μας δίνει μία τάξη μεγέθους που μπορεί να αφορά και το Ολύμπιο ή Ολυμπίο στην Αθήνα ή το Απολλώνιο στο Σελινούντα. Ας δούμε λοιπόν ορισμένους αρχαίους Έλληνες που διέβρεψαν στην πόλη αυτή. Τελεστής από τον Σελινούντα, Σελινούντιος. Ποιητής γύρω στο 400 π.Χ. καλλιέργησε μια χωρική λυρική ποιήση και νίκησε έναν διθύραυμο το 402 στην Αθήνα. Μας σώθηκαν τα αποσπάσματα από τους διθυράμβους που είχαν τους τίτλους Αργό, Ασκληπιός, Ημένεος. Τα ποίηματά του ήταν από τα αναγνώσματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο ύφος και στη δομή θύμιζαν τα ποίηματα του Τιμοθέου του Μιλίσιου. Ο Αριστόξενος ο Ταραντίνος έγραψε βιογραφία του Τελεστή. Θυμίζουμε εδώ ότι από τους βίους του Αριστόξενου του Ταραντίνου μας σώθηκαν αποσπάσματα για τον Πυθαγόρα, τον Αρχίτα, τον Ταραντίνο, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα,
με κακόβουλους αρχιστικούς υπαινιγμούς σε βάρος του Αριστοτέλη και των τελεστήτων Σελληνούντιο.